συναγερμό στην Ουκρανία με την εμφάνιση της Βάγνερ στη Λευκορωσία. Οχυρώνουμε τα σύνορα με 30.000 νάρκες και χαρακώματα. Όσο το ανατολικό και νότιο μέτωπο στον Ουκρανικό στρατιωτικό χάρτη κυριολεκτικά καίγεται, η Ουκρανική στρατιωτική διοίκηση αποφάσισε να ενισχύσει τις βόρειες συνοριακές άμυνές της για να καταστήσει αδύνατη κάποια μελλοντική πιθανή εισβολή από αυτή την κατεύθυνση. Λίγο πιο συγκεκριμένα, και ως απάντηση στη μετακίνηση της μισθοφορικής ομάδας Βάγνερ στη Λευκορωσία, ο Ουκρανικός στρατός ενισχύει τις δυνάμεις συνοριοφυλακής του στα σύνορά του. Αυτό δήλωσε ο Σεργέι Νάγιεβ, διοικητής των συνδυασμένων δυνάμεων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, στο Telegram στις 19 Ιουλίου. Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα πως οι μισθοφόροι της Βάγνερ ξεκίνησαν να εισέρχονται στη Λευκορωσία. Αλλά ξεκινήσαμε να αντιδρούμε από τώρα κιόλας, δημιουργώντας τέτοιες συνθήκες ώστε τα ουκρανικά εθνικά σύνορα να είναι απόρθητα για τις εχθρικές δυνάμεις, δήλωσε ο Ουκρανός επίσημος. Σύμφωνα με τον διοικητή των συνδυασμένων δυνάμεων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μόνο στην περιφέρεια Τσερνίχιβ έχουν σκαφεί περισσότερα από 40 χιλιόμετρα αντιαρματικών χαρακωμάτων σε μόνο μία κατεύθυνση. Για τους πιθανούς εισβολείς της Ουκρανίας, περισσότερες από 30.000 νάρκες διαφορετικού τύπου παρατάχθηκαν στο έδαφος. Εάν προσπαθήσουν να πατήσουν με τις βρώμικές τους μπότες σε ουκρανικό έδαφος, θα συναντήσουν τους δολοφόνους τους. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τους τομείς των εθνικών συνόρων με κριτικά και μη κριτικά εμπόδια, τα οποία θα ευνηδιάσουν τον εχθρό. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δόξα η Ουκρανία, δήλωσε ο διοικητής. Προηγουμένως, η ουκρανική αμυντική σελίδα Defense Express, η οποία μεταδίδει την παραπάνω είδηση, είχε επιβεβαιώσει πως μονάδες της Βάγνερ είχαν φτάσει στη Λευκορωσία. Σε επιφυλακή τέθηκε πιθανότητα και η πολωνική δύναμη συνοριοφυλακής, μιας και το Λευκορωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε χθες, Τετάρτη 19 Ιουλίου, πως οι μισθοφόροι της ομάδας Βάγνερ εκπαιδεύονται μαζί με μονάδες του τακτικού στρατού της χώρας σε ένα κέντρο ασκήσεων κοντά στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Πρόκειται για πεδίο εκπαίδευσης κοντά στη λευκορωσική πόλη Μπρέστ, η οποία απέχει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από την Πολωνία. Ως αποτέλεσμα, συναγερμός αναμένουμε να ενεργοποιήθηκε στην Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία με τις πολωνικές δυνάμεις να τίθενται σε επαγρύπνηση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.